Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Την Παρασκευή το πρωί φτάνουν στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι στις 11 θα παραστούν στην επίσημη δοξολογία για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως μετά θα μεταβούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει την έκθεση Κοιμήλια Απελευθέρωσης 1912-1913 και Γιορτή Σημαίας στα Βήματα των Ελευθερωτών. Στην τελετή εγγενείων θα μιλήσουν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρος Καράογλου. Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Παπούλιας θα μεταβεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης για τη Γιορτή της Σημαίας και θα παραδώσει τη σημαία των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στον επικεφαλής αξιωματικό του τμήματος Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς για να ακολουθήσει η έπαρσή της στο Λευκό Πύργο. Την Κυριακή στις 11 το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Έκπληξη προκάλεσε στο γαλάζιο ουρανό της πόλης. Ο σπιταγός Μανώλης Καραχάλιος πέταξε για αρκετή ώρα με το F-16 πάνω από τη Θεσσαλονίκη με ένα μοναδικό πρόγραμμα εκτέλεσης αεροπορικών επιδείξεων, σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, Μιχάλη Κωνσταράκο, ήταν η πρόβα για την επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί την 28η Οκτωβρίου μετά τη στρατιωτική παρέλαση. Ο σμεναγός Εμμανουήλ Καλαχάλιος είναι ο επικεφαλής της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφου της F-16 και ο κύριος υπτάμενος του προγράμματος επίδειξης. Τις 800 άγγιξαν οι αιτήσεις των απόρων και οικονομικά αδυνάτων που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό πανταπολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από αυτές οι 160 αφορούν μοναχικά άτομα, κυρίως μεγάλης ηλικίας, ενώ μεταξύ των οικογενειών υπάρχουν και 140 με περισσότερα από 4 παιδιά. Μια τεράστια ελληνική σημαία επιφάνειας 480 τετραγωνικών μέτρων θα στολίζει το λιμάνι της πόλης από σήμερα και μέχρι το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τη σημαία παραχώρησε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης ο Δήμος Διδημοτήχου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το 1998 καταγράφηκε στο βιβλίο Guinness ως η μεγαλύτερη σε επιφάνεια σημαία κράτους. Ζυγίζει 130 κιλά. Επιβράδυνση εργασιών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο έργο της ανάπλασης της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. Αιτία για αυτή την επιβράδυνση στάθηκαν κάποιες διαφωνίες μεταξύ της κατασκευάστριας κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο και των επιβλεπόντων μηχανικών του Δήμου. Οι διαφωνίες αυτές που αφορούσαν κυρίως κατασκευαστικά ζητήματα φαίνεται πως αμβλήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί υπό τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Κουράκη, παρουσία και του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου, μελετητή του έργου, αρχιτέκτονα Πρόδρομου Νικηφορίδη. Σύμφωνα με τον κύριο Κουράκη, εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα, το κομμάτι του διαδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος της θάλασσας θα παραδοθεί εντός του ερχόμενου καλοκαιριού. Το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που εφάπτεται με την λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα παραδοθεί αργότερα. Οι παλιές μεταλλικές γέφυρες του ΟΣΕ μπήκαν στο στόχαστρο της μαφίας του μετάλλου στη Βόρεια Ελλάδα. Αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης την ώρα που ξύλωναν μεταλλική γέφυρα που δεν χρησιμοποιείται για να πουλήσουν τα σίδερα στη μαύρη αγορά. Η τιμή του σιδήρου στη μαύρη αγορά του Scrap φτάνει 18 λεπτά το κιλό, όταν το επεξεργασμένο πωλείται νόμιμα σε τιμή 80 λεπτών το κιλό. Τα κυκλώματα αυτά βγάζουν τεράστια κέρδη, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες όπως είναι οι γέφυρες, συμπληρώνουν αστυνομικοί της ασφάλειας. Ξεκινά σε 10 μέρες η κατασκευή του K16 της Περιφερειακής Οδού. Αυτό διαβεβαίωσε την 5η το πρωί ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών Άλκης Νουσικύρου κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για αύριο Παρασκευή 26 Οκτωβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με αρκετά σκνευκιασμένο ουρανό και θερμοκρασία που θα αγγίξει στους 16 βαθμούς Κελσίου με μικρή ενίσχυση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.